Λοιπόν, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Συνεχίζουμε. Εδώ είμαστε. Μαρία Αλεξάκη, Βασίλης Βασιλόπουλος στο στούντιο. Και Γιάννης Δάρας. Και έχουμε ένα θέμα που νομίζω ότι ενδιαφέρει πάρα πάρα πολύ κόσμο και σε αυτό τις θεματικές ενότητες που έχουμε ήδη εγκαινιάσει, διότι η ΕΡΤ δεν είναι μόνο να έρχεστε εδώ και να λέτε και να μας στηρίζετε στο πραγματικά δύσκολο αυτό αγώνα που κάνουμε και εμείς. Το θέμα είναι η ΕΡΤ θα πρέπει να ανοίξει τους δέκτες, τις κάμερες, να ανοίξει και τα μικρόφωνα και να ακούσει και την φωνή του κόσμου. Σήμερα λοιπόν το θέμα μας είναι δημόσια τηλεόραση, κοινωνικά δίκτυα και ανεξάρτητα ψηφιακά μέσα. Και βέβαια σε αυτό θα μας βοηθήσει ο Βασίλης που είναι ειδικός. Ειδικός θα μπορούσαμε να πούμε. Λοιπόν, φαντάζομαι αναφέρεστε την ιδιότητά μου. Στα πολύ μέσα υπεύθυνος του Google. Λοιπόν, να κάνουμε τη σύνδεση της επικαιρότητας, της στιγμής, αυτού του προγράμματος το οποίο κρατάνε ζωντανό οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ, με το θέμα της κουβέντας. Αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, στους δέκτες σας, στην Ελλάδα και τον κόσμο, είναι το πρόγραμμα της ΕΡΤ μέσα από το web. Διότι αυτό που βλέπετε το διανέμει παγκοσμίως αυτή τη στιγμή η EBU, η εταιρεία η οποία συναποτελείται, συγκροτείται από τους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς της Ευρώπης. Δεν είναι κάτι το οποίο έρχεται στην τηλεόρασή σας μέσω μιας κεραίας. Με αυτή την εισαγωγή αντιλαμβανόμαστε όλοι ποιο είναι πλέον το web. Είναι ο νέος τρόπος με τον οποίο θα βλέπετε τηλεόραση, χωρίς να κάνετε τίποτα απολύτως. Χρησιμοποιώντας τις ίδιες πάνω κάτω συσκευές και το ίδιο τηλεχειριστήριο. Πιθανότατα να είναι και ακόμη πιο απλοϊκά τα πράγματα. Θα τα πάρουμε με τη σειρά. Θα δούμε ποια είναι η σύνδεση του θέματος ελληνική τηλεόραση, δημόσια ελληνική τηλεόραση. Ποια είναι η αξία της, ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να παραμένει ανοιχτή. Ποια πρέπει να είναι η επόμενη μέρα της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης και η σύνδεσή της, το πάντρεμα, διότι δεν είναι αντίθετος φορέας τα ψηφιακά μέσα, με αυτή την ψηφιακή κοινότητα και με το διαδίκτυο γενικότερα σαν έννοια. Βασίλη, πάμε λοιπόν, τους καλεσμένους μας. Πάμε λοιπόν κατευθείαν στην Κατερίνα Σταυρούλα, να την παρουσιάσουμε, είναι από το Radio Bubble, είναι δημοσιογράφος. Η κυρία Αγγελική Γαζή δίπλα μου είναι επίκουρη καθηγήτρια στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Κύπρου, στο Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. Είναι ο Ηρακλής Μπογδάνος, δημοσιογράφος από το The Press Project. Μόλις ενημερωθήκαμε, 1,5 εκατομμύριο μοναδικοί επισκέπτες, μοναδικές τηλεθεάσεις από την διανομή αυτού του προγράμματος που εκπέμπουμε εμείς, το οποίο αναμεταδίδει, αναδιανέμει το The Press Project. Φανταστείτε λοιπόν τη δύναμη ενός μέσου, αριθμεί περίπου 62% τηλεθέαση σε όρους απλής τηλεόρασης και μετρήσεων της HGB, έτσι όπως τις έχετε μάθει στο παρελθόν. Ο Χρήστος ο Γραμματίδης είναι στην αίθουσα σύνταξης για λόγους χωροταξίας και μας διευκολύνει. Είναι από το Αμάγκη Ράδιο και θα ξεκινήσουμε μια κουβέντα, Γιάννη, σαφέστατα με το θέμα το οποίο γεφυρώνει αυτό τον κόσμο που ζούμε σήμερα εδώ στην ΕΡΤ και το προϊόν το οποίο σας στέλνουμε στα σπίτια σας, στις τηλεοράσεις σας, με τα κοινωνικά δίκτυα. Καταρχήν, να δούμε ποια είναι η διαφορά, ποιο είναι το περιβάλλον. Κυρία Γαζή, είχαμε μια συσκευή στην οποία έφτανε στην συσκευή της τηλεόρασής μας, μάλλον, ένα σήμα τηλεοπτικό, το οποίο ερχόταν από την Αγία Παρασκευή, εδώ από τα κεντρικά ή οπουδήποτε αλλού από τις εγκαταστάσεις ΕΡΤ. Και μέσα σε αυτό το σήμα υπήρχε ένα περιεχόμενο πολύ συγκεκριμένο. Το περιεχόμενο που μπορεί να παράξει η δημόσια ραδιοτηλεόραση. Ο ψηφιακός κόσμος, πώς το αντιλαμβάνεται αυτό, τι ακριβώς συνέβη και παντρεύτηκε και υπάρχει αυτή η ανταπόκριση και η αναμετάδοση, τι ακριβώς έχει συμβεί σε αυτή την πορεία. Αυτό το οποίο συμβαίνει στην πραγματικότητα είναι ότι αυτό ορίζεται ως σύγκληση. Ο όρος δηλαδή ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και τον οποίο πρέπει να δούμε είναι ο όρος της σύγκλησης, των convergence στην πραγματικότητα, που έχουμε τη δυνατότητα των παραδοσιακών μέσων, που δεν είναι μόνο η τηλεόραση, είναι και το ραδιόφωνο, είναι και ο τύπος, πια να εισέρχονται σε μια νέα εποχή, την εποχή του διαδικτύου. Να εισέρχονται σε ένα νέο μέσο που είναι το διαδίκτυο
Και από εκεί και μετά να αλλάζουν οι κώδικες όλων των μέσων. Αυτό λοιπόν το οποίο συμβαίνει σήμερα είναι ότι τα παραδοσιακά μέσα, έτσι όπως τα γνωρίζουμε, πια εισέρχονται στο διαδίκτυο, εκπέμπουν στο διαδίκτυο και κατά συνέπεια αλλάζουν και κώδικες. Κυρία Χαζή, αυτό εδώ είναι το ένα κομμάτι όμως, έτσι, είναι το καθαρά τεχνολογικό, είναι το ότι εξελίσσεται τεχνολογία. Εδώ όμως μιλάμε για κάτι άλλο, ότι γεννιέται η δημοσιογραφία των πολιτών. Γεννιέται δηλαδή μια συμμετοχική δημοσιογραφία μέσα από όλες αυτές τις τεχνολογικές εξελίξεις. Είναι το τεχνολογικό κομμάτι, το οποίο τεχνολογικό κομμάτι έχει αποτέλεσμα και επίδραση στο ίδιο το περιεχόμενο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λέτε, γιατί πια αρχίζουμε να μιλάμε και να θέτουμε το θέμα του περιεχομένου. Και μία ακόμη παράμετρος, πέρα από το περιεχόμενο την οποία φαντάζομαι θα συζητήσουμε, είναι και το θέμα του ακροατή. Είναι το θέμα του κοινού, του κοινού των παραδοσιακών μέσων επικοινωνίας, που τώρα πια ο ακροατής, το κοινό, γίνεται χρήστης. Και άρα από ένα μαζικό κοινό, στο οποίο μέχρι τώρα απευθυνόμαστε μέσω της τηλεόρασης ή του ραδιοφώνου ή του τύπου, έχουμε πια ένα άτομο, το χρήστη. Άρα έχει μια σχέση διαδραστικότητας, διάδρασης με το παραδοσιακό μέσο πλέον. Γιατί το παραδοσιακό μέσο, ακόμη και αν σερβίρεται με νέο τρόπο, φαίνεται να παίρνει πίσω ένα ισχυρό μήνυμα, μια ισχυρή αλληλεπίδραση από τον χρήστη, από τον επισκέπτη, όπως αλλιώς το αποκαλείται. Υπάρχει αυτό σε μεγάλο βαθμό? Είναι πλέον η επόμενη μέρα αυτό που ζούμε? Είναι το κύριο. Είναι το κύριο, είναι αυτό το οποίο πρέπει να δούμε κυρίως. Το ρόλο πια του ακροατή, ο οποίος πέρα από το γεγονός ότι έχει πρόσβαση, έχει access δηλαδή στο διαδίκτυο, παράλληλα έχει τη δυνατότητα να διαδρά, ενδεχομένως δε και να αλληλεπιδρά και εν τέλει να συμμετέχει κάποιες φορές. Και εκεί είναι που ξεκινάει η όλη συζήτηση και που αφορά το ίδιο το περιεχόμενο, όταν πια ο χρήστης γίνεται εκτός από καταναλωτής και παραγωγός περιεχομένου, και όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Είναι η τεχνολογία, είναι το περιεχόμενο και είναι και ο ρόλος του ακροατηρίου, τα οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη μας στην επόμενη μέρα τόσο των ιδιωτικών, αλλά κυρίως της δημόσιας ραδιοφωνίας και τηλεόρασης. Ένα παράδειγμα διάδρασης, Ηρακλή, μπορείς να δώσεις ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα όπου πλέον ο τηλεθεατής που έχει καταστεί χρήστης, όχι απλά απαθής θεατής, επηρεάζει το περιεχόμενο και τη λειτουργία ενός μέσου? Μπορούμε να ξεκινήσουμε από το μεγάλο συμβάν που μας έχει φέρει όλους εδώ και έχει αναστατώσει πολιτικά, κοινωνικά αλλά και μηδιακά την ελληνική κοινωνία την τελευταία εβδομάδα. Το οικοσύστημα που είναι όλα τα ανεξάρτητα ψηφιακά μέσα και κοινωνικά δίκτυα έχει δώσει αυτές τις 2-3 ειδικά τελευταίες μέρες ένα εξαιρετικά έντονο feedback στην ΕΡΤ στο πώς να κινηθεί. Από την πρώτη μέρα δηλαδή ακούστηκαν συγκροτημένες φωνές στο διαδίκτυο ότι η ΕΡΤ τώρα πρέπει να δείξει ποια θέλει να είναι και δεν την αφήνουν. Τώρα πρέπει έστω σταδιακά να δείξει την κατεύθυνση που θέλει να πάρει, γιατί βέβαια δεν μπορεί μέσα σε λίγες μέρες να δημιουργηθεί ένα καινούριο πρόγραμμα, αλλά να δείξει τα 1-2 πρώτα βήματα που θα είναι σαν προκαταβολή για το τι θα δούμε μετά και την κατεύθυνση. Και ήδη χτες, ας πούμε, ενώ ο κόσμος και από την προχθεσινή συναυλία είχε συγκινηθεί πάρα πολύ, αλλά και από τις χθεσινές εκδηλώσεις στο προαύλιο, έδειξε πότε θέλει την άμεση ενημέρωση από την Ταξίμ, όταν πραγματικά συνέβη κάτι. Η ΕΡΤ ανταποκρίθηκε για να τη δώσει. Και σε πολύ μικρότερα άλλα γεγονότα και συμβάντα της χθεσινής μέρας έγινε το ίδιο. Αυτό γίνεται σε έναν αυτόματο χρόνο, Κατερίνα? Δηλαδή στέλνει ένα μήνυμα με κάποιο συγκεκριμένο μέσο ή κάποια μέσα, κάποιους τρόπους που παρέχει η τεχνολογία και υπάρχει μια άμεση αντίδραση του φορέα? Θα ήθελα να διαφοροποιήσω τη σχέση που συνήθως έχει ο ακροατής, καταναλωτής, χρήστης των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης, που
η έννοια χρήστης εκεί, κατά τη γνώμη μου, δεν έχει ακριβώς τον ίδιο τρόπο να αναδεικνύεται σε σχέση με τον χρήστη, ουσιαστικά χρήστη των νέων μέσων. Ας πούμε, και εδώ θα αναγκαστώ να χρησιμοποιήσω το παράδειγμα αυτού που δημιουργούμε εμείς ως κοινότητα στο Radio Bubble, ειδικά στο ζήτημα της ενημέρωσης. Επειδή είμαστε ανοιχτοί λόγω της δυνατότητας που μας δίνει το εργαλείο διαδίκτυο, που είναι ένα παγκόσμιο εργαλείο δικτύωσης με χρήστες σε όλο τον πλανήτη, να έχουμε άμεση εικόνα, ειδικά εφόσον έχουμε επιλέξει να το κάνουμε για συμβάντα ανά τον πλανήτη, είμαστε και επομένως σχεδόν έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να ελέγχουμε, να αναμεταδίδουμε και να συγκεντρώνουμε αυτά τα συμβάντα, δημιουργώντας τη δική μας είδηση. Και όχι τη δική μας είδηση με την έννοια ότι την εφεύρουμε αυτή την είδηση καθορά, αλλά την μεταφέρουμε όπως συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Ειδικά στα νέα μέσα, αυτή η δυνατότητα δίνεται λόγω του εργαλείου και επιπλέον σου δίνεται ο δρόμος να προσπεράσεις τα στεγανά του κάποιος πρέπει να σου ορίσει πώς να παρουσιάσει την είδηση, κάποιος πρέπει να ορίσει ποια είδηση είναι η κυρίαρχη κάθε φορά και αυτή πρέπει να προβάλλουμε πρώτη. Δημιουργείται ένα δίκτυο ανθρώπων, μια, όχι ακριβώς λογικότητα, θα έλεγα ένα οικοσύστημα ανθρώπων που μπορεί άμεσα να καθορίσει εκείνη τη στιγμή ποιο είναι το πρωτεύον. Κυρία Σταυρούλα, ναι, συγγνώμη. Γιάννη, να καταχαραστώ την ευγένειά σου, μια τελευταία ερώτηση. Μας δίνετε ένα παράδειγμα είδηση στην οποία εσείς δημοσιεύσατε στη λογική λειτουργίας μιας κοινότητας πλέον και αμέσως αυτή η είδηση έγινε, εξαπλώθηκε, για να χρησιμοποιώ ελληνικούς όρους, δεν με βοηθάνε βέβαια στο web, αλλά μπορούμε να καταλάβουμε τι εννοούμε. Εξαπλώθηκε αμέσως στα παραδοσιακά μέσα, υιοθετήθηκε, τεκμηριώθηκε και υιοθετήθηκε. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα όπου τα παραδοσιακά μέσα είτε δεν βλέπουν την είδηση, είτε παίρνουν την είδηση μέσα από διάφορα κανάλια πολλές φορές και τη χρησιμοποιούν πολύ διαφορετικά. Το πρώτο παράδειγμα που μου έρχεται στο μυαλό, όπου η είδηση επιβλήθηκε στα παραδοσιακά μέσα και δεν έγινε αμίγος από το Radio Bubble, ήταν η περίπτωση του κλασικού βίντεο που το χρησιμοποιούμε πια ως παράδειγμα από την δολοφονία του Γρηγορόπουλου, το οποίο προβλήθηκε από μεγάλο μέσο. Κλήρος, ας πούμε, τροποποιημένο, είμαι ευγενική με κάποιο τρόπο, μη δίνοντας τα πραγματικά στοιχεία του τι συνέβαινε, και άλλο μέσο διαδικτυακό, και μάλιστα από τα μέσα τα οποία καταπολεμούνται κατά καιρούς, έως ότι έχουν μια πολιτική υφή που εναντιώνεται, ας πούμε, στην κοινωνία, προέβαλε άμεσα το πραγματικό βίντεο με τον πραγματικό ήχο και την πραγματική εικόνα και ουσιαστικά ανέδειξε το μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή ότι χρησιμοποιείς το βασικό σου κανάλι, που είναι μια τηλεόραση που έχει ένα πολύ μεγάλο κοινό, ουσιαστικά για να κάνεις μια δημοσιογραφία που δεν νοείται ως δημοσιογραφία, κατά τη γνώμη μου. Αλλά παράλληλα υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό το οποίο ζούμε οι καθημερινοί άνθρωποι μέσα από τις κινητοποιήσεις που ζούμε ή με τα προβλήματά μας, το οποίο δεν φτάνει πάρα πολύ εύκολα. Δεν έχει πρόσβαση και δίωδο να φτάσει στα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στα παραδοσιακά, και το οποίο από το διαδίκτυο αναδεικνύεται από το τι συμβαίνει στις διαδηλώσεις, για παράδειγμα, που είναι χαρακτηριστικό, μέχρι εικόνες της Ταξίμ που δεν έφταναν ούτε στα παραδοσιακά μέσα της Τουρκίας. Εξαπλώθηκαν, ανοίχτηκαν, η συζήτηση ανοίχτηκε από το διαδίκτυο, έφτασε στα διεθνή μέσα που συνήθως, επειδή δεν έχουν και την ίδια σχέση με την τοπική κοινωνία, πολιτική και τα συμφέροντα, μπορεί να ανοίξουν τα προβλήματα, και κάποια στιγμή έφτασε και στα τουρκικά μέσα. Μάλιστα. Να βάλουμε στη συζήτηση μας, συγγνώμη, επειδή έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή και κάποιον άλλον προσκεκλημένο μας. Τον Αντώνη, το ύποπτο Μούση. Μάλιστα. Χαίρετε. Γεια σας, Αντώνη. Γνωρίζω ότι πολύ ωραία παρέα. Νιώθω πάρα πολύ έτσι, περίεργα, αλλά ανάμεικτα με χαρά, γιατί αν και καθυστερημένο, οφείλω να ομολογήσω, η ΕΡΤ που ακόμα υπάρχει αυτή τη στιγμή κάνει ένα πολύ καλό και μεγάλο άνοιγμα και στα κοινωνικά δίκτυα και στα ανεξάρτητα ψηφιακά μέσα, και αυτό νομίζω ότι αποτελεί ένα πάρα πολύ μεγάλο βήμα. Σε σχέση με την όλη σας κουβέντα και ειδικά με τον τρόπο με τον οποίο η δημοσιογραφία και η διάδοση της πληροφορίας αντιμετωπίζεται αυτή τη στιγμή, θα ήθελα να πω έναν ορισμό πρακτικά, ένα λόγο για τον οποίο τα κοινωνικά δίκτυα και τα ψηφιακά μέσα είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτή την εποχή και θα παίξουν, θεωρώ, πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στις ημέρες τις δύσκολες που έρχονται. Μέχρι τώρα θεωρούσαμε ότι η δημοσιογραφία ασκεί έλεγχο στην εξουσία, τουλάχιστον σε επίπεδο θεωρίας. Πρακτικά, σε πάρα πολλές καταστάσεις, όλοι αντιληφθήκαμε ότι αυτό δεν αληθεύει. Αυτό δημιουργήσε ακριβώς την ανάγκη να υπάρξουν αυτά τα ανεξάρτητα ενημερωτικά δίκτυα, αυτές οι ανεξάρτητες κοινότητες, οι οποίες πρακτικά
τι κάνουν. Ελέγχουν τους ελεγκτές. Αυτό είναι η βασική τους λειτουργία που θα τους αφάσει, διότι κάνουν ένα crowdsource πληροφορίας, που σημαίνει ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούν να διασταυρώσουν πολύ γρήγορα και πολλές φορές γυρότερα τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν. Μπορούν να είναι σαφώς πολυμεσικά, εικόνα, ήχος, κίνηση κτλ. Και να αποκαλύπτουν αυτό που τα κυρίαρχα μέσα πολλές φορές, ακριβώς διότι υπάρχουν πιέσεις, βαράνε τα τηλέφωνα, αυξάνονται τα νούμερα σε μερικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, να βγάζουν έξω αυτά που δεν βγαίνουν ακριβώς για τους προηγούμενους λόγους. Υπάρχουν πάρα πολλά χαρακτηριστικά παραδείγματα. Η Κατερίνα προηγουμένως είπε το κλασικό παράδειγμα με το βίντεο της δολοφονίας του Γρηγορόπουλου. Υπάρχουν παραδείγματα που έχουν να κάνουν με κινητοποιήσεις της κοινωνίας, οι οποίες γίνανε γαργάρα από πάρα πολλά μίντια, αν όχι όλα. Είναι ένα δείγμα αυτό του τι πρέπει να αποφύγουμε στο μέλλον, αν θέλουμε να συνδυάσουμε τα ψηφιακά δίκτυα, τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, με μια δημόσια τηλεόραση που να είναι ανοιχτή στην κοινωνία. Αντώνη, θέλω να ρωτήσω, πώς μπορείτε να διασταυρώσετε, να ελέγξετε και να είστε σίγουροι ότι ένα βίντεο που σας ποστάρει κάποιος είναι αυθεντικό? Και αυτό το ρωτάω γιατί λίγο μετά την έναρξη της Αραβικής Άνοιξης, για παράδειγμα, άρχισαν διάφορες κοινότητες, ειδικά στη Λιβύη, διαδικτυακές, να ποστάρουν βίντεο. Στη συνέχεια, πολλές φορές διαπιστώσαμε ότι κάποια εξ αυτών δεν ήταν αυθεντικά ή μπορεί να ήταν τραβηγμένα πριν την έναρξη της Αραβικής Άνοιξης. Πώς μπορούμε να ελέγξουμε? Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που οι άνθρωποι της ΕΡΤ διασταύρωσαν ότι το βίντεο με τα ΜΑΤ που μπαίνουν στις εγκαταστάσεις της είναι αυθεντικό. Με ακριβώς τον ίδιο τρόπο. Το οποίο είδαμε και στο τρέιλεράκι και το οποίο παίζει κάθε μέρα ανάμεσα στις εκπομπές κτλ. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δεν χρειάζεται να είσαι μια αίθουσα σύνταξη για να το κάνεις. Μπορείς να σε σπίτι σου με δύο οθόνες και να διασταυρώσεις πληροφορία ανάμεσα σε 5, 10, 15, 20 χρήστες, ιντερνετικές περσόνες, αν θέλει να βρει κανείς, οι οποίοι έχουν αποδείξει την αξιοπιστία τους ως ύπαρξη μέσα σε αυτό το ψηφιακό περιβάλλον. Ναι, και ίσως πρέπει να τονίσουμε εδώ πέρα ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι αυτό που λέει το όνομά τους. Έχουν στόχο την ενημέρωση. Εγώ θεωρώ ότι το διαδίκτυο και έτσι όπως διαμορφώνεται πλέον είναι μαζικά μέσα επικοινωνίας ουσιαστικά. Αντικειμενικά δηλαδή, η αντικειμενική ενημέρωση έτσι κι αλλιώς, τι σημαίνει αντικειμενική ενημέρωση, χωράει πολύ μεγάλη συζήτηση. Πολύ μεγάλη συζήτηση το τι σημαίνει αντικειμενική ενημέρωση. Είναι άλλη αντικειμενική ενημέρωση. Αλλά σαφέστατα δεν είναι κακό, κατά την άποψή μου, να υπάρχει και υποκειμενική γνώμη. Μα προφανώς. Δηλαδή, δεν υπάρχει μια θέση. Έχει μια θέση η υποκειμενική γνώμη. Δεν το άκουσα. Έχει, λέω, μια θέση, υποκειμενική γνώμη. Προφανώς. Αν βγεις και πεις, αυτή είναι η θέση μου. Δεν μιλάω εξ ονόματος μιας αόριστης αντικειμενικότητας, αλλά μιας θέσης που την υποστηρίζω και τη στηρίζω. Μάλλον πρέπει να το διαφορήσουμε λίγο σε σχέση με το ότι είναι τελείως διαφορετικό πράγμα μια είδηση. Τελείως διαφορετικό πράγμα πώς μεταδίδεται και τελείως διαφορετικό πράγμα πώς την εκλαμβάνει ο δέκτης. Έτσι. Η είδηση με τη γνώμη και τη θέση είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Που όμως στο διαδίκτυο ο συνδυασμός αυτών μας βοηθάει να διασταυρώσουμε πληροφορίες, να διαπιστώσουμε αν είναι έγκυρες, να τις διαδώσουμε με έναν τρόπο τέτοιο, ούτως ώστε να πετύχουμε. Όχι αντικειμενικότητα, αλλά να πετύχουμε αυτό που είναι το ζητούμενο, ενημέρωση για όλους. Ακριβώς. Θα ήθελα να συμπληρώσω σε αυτό. Θα πρέπει να βλέπουμε το διαδίκτυο σαν μια διαρκής ανοιχτή κοινότητα. Δηλαδή την ίδια στιγμή που κάποιος χρήστης, πομπός, ποστάρει, δείχνει, μας λέει ότι αυτό είναι ένα βίντεο το οποίο σημαίνει αυτή τη στιγμή στην Αραβική Άνοιξη και εμείς καλούμαστε να το διαπιστώσουμε αν ισχύει, την επόμενη στιγμή αυτός ο άνθρωπος είναι ελεγχόμενος από όλο το διαδίκτυο. Κοινώς έχει διαφορετική λειτουργία. Υπάρχει, ενέχεται η λειτουργία του παίρνω τηλέφωνο ή ψάχνω να βρω ή ο ίδιος διασταυρώνω την πληροφορία, αλλά ενέχεται και η λειτουργία του ελέγχου της πληροφορίας από τους ίδιους τους χρήστες. Είναι πολύ διαφορετική αυτή η κατάσταση από ένα κλασικό newsroom, ας πούμε. Αντώνη, απλά ήθελα να βάλουμε στη συζήτησή μας και τον κύριο Γραμματίδη που είναι στην αίθουσα σύνταξης. Μην νομίζει ο άνθρωπος ότι είναι μόνος του εκεί πέρα. Εδώ είναι. Έχω παρέα πάρα πολύ καλή. Ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους εργαζομένους της ΕΡΤ που δίνουν βήμα και σε εμάς σε αυτή τη ροή του προγράμματος που κάνουν. Και θέλω να πω ότι εμείς στο Ναμάγκη Radio που κάνουμε αυτή τη δημοσιογραφία για την οποία μιλάτε τώρα, δηλαδή όχι ρεπορταζιακή, αλλά κάνουμε εκπομπές λόγου, άποψης και σχολείου, που άρα είναι υποκειμενικές, συγγνώμη, γιατί εκφράζουμε τις απόψεις μας.
Ακριβώς πιστεύουμε σε αυτό που είπατε για την υποκειμενικότητα. Και με αυτή την έννοια θεωρούμε κιόλας ότι τα social media και τα διαδικτυακά μέσα ως εναλλακτικά κανάλια τέτοιου είδους ενημέρωσης δεν έχουν σαν σκοπό ή σαν τέλος, αν θέλετε, να υποκαταστήσουν ή να αντικαταστήσουν τα παραδοσιακά κανάλια της ενημέρωσης, κανάλια όχι τηλεοπτικά, εννοώ τους δρόμους μέσα από τους οποίους φτάνει η ενημέρωση στον πολίτη, αλλά λειτουργούν λίγο πολύ συμβιωτικά, συμπληρώνουν και παρέχουν μια άλλη οπτική, η οποία όταν επηρεάζει, αν θέλετε, και τα κυρίαρχα μέσα, μπορεί να την εγκολπώνονται και να την περνάνε προς τα έξω. Και εκεί ακριβώς νομίζω ότι έχει σημασία και η ύπαρξη της δημόσιας τηλεόρασης. Γιατί, όπως τουλάχιστον οι περισσότεροι φαντάζομαι συμφωνούμε, παρότι τελευταία ακούμε και άλλες γνώμες, η δημόσια τηλεόραση δεν έχει σαν σκοπό της να έχει 95% θεαματικότητα για να παίρνει λεφτά από τις διαφημίσεις. Αυτό το κάνουν οι ιδιώτες οι οποίοι έχουν επιχειρήσεις, θέλουν να βγάλουν λεφτά, καλά κάνουν. Η δημόσια τηλεόραση δεν υπάρχει για να βγάζει λεφτά, υπάρχει για άλλους λόγους. Η δημόσια τηλεόραση, βεβαίως, συγγνώμη που σας διακόπτω, το έχουμε πει πολλές φορές τουλάχιστον εδώ οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ, ότι είναι για να παρουσιάζονται οι γνώμες όλων των μειοψηφιών, δηλαδή όλων των ανθρώπων, όσο μικρή και αν είναι αυτή η μειοψηφία. Αυτό θα πρέπει να είναι ο ρόλος. Και όχι για να κάνει ανταγωνισμό στα ιδιωτικά μέσα. Δεν είναι αυτή η δουλειά της. Είναι λάθος αντίληψη αυτή, τουλάχιστον για μένα προσωπικά. Με αυτή την έννοια λοιπόν θεωρώ ότι υπάρχει αυτό που είπε η κυρία Γαζή προηγουμένως πάρα πολύ εύστοχα, η σύγκληση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, η οποία είναι κατά βάση ενημερωτική, πολιτιστική, ψυχαγωγική. Εκεί μπορεί να έχει σημεία επαφής, τομής και συνέχειας με τα εναλλακτικά μέσα, με τα κοινωνικά δίκτυα, με όλους εμάς τους ενεργούς, αν θέλετε, πολίτες σε πολλά εισαγωγικά, που προσπαθούμε να παράγουμε ένα περιεχόμενο με δικές μας δομές ανεξάρτητες στο διαδίκτυο. Ανοιχτά μέσα και δημοκρατικά. Ανοιχτά και δημοκρατικά. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό που λέτε όμως είναι μια πολύ μικρή παγίδα, θα μπω στον πειρασμό να πιαστώ. Γιατί δεν είναι τυχαία που το έθεσα έτσι. Επειδή είστε ένα μέσο τηλεοπτικό και δεσμεύεστε από μια νομοθεσία και μια διοντολογία, έχετε μια υποχρέωση να κάνετε ένα δελτίο, να έχετε όλες τις απόψεις, διότι είστε εκ του νόμου υποχρεωμένοι να φιλοξενείτε τους πάντες. Εμείς, επί παραδείγματος των Αμάγκη Radio, που δεν δεσμευόμαστε από την νομοθεσία, δεν φιλοξενούμε όλες τις απόψεις, φιλοξενούμε όλες τις απόψεις πλην της ναζιστικής άποψης, την οποία την αποκλείουμε. Έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Εσείς που δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό, δεν μπορείτε να αποκλείσετε κανέναν, γιατί ο νόμος σας επιβάλλει να έχετε όλες τις απόψεις. Υπηρετείτε λοιπόν έναν άλλο ρόλο, το ρόλο του αντικειμενικού ενημερωτή. Τα εναλλακτικά δίκτυα δεν διεκδικούν αυτή τη δάφνη. Ακριβώς. Διεκδικούν ίσα-ίσα το στέφανο της υποκειμενικότητας, αν θέλετε. Και όχι της αντικειμενικότητας, που είναι ακριβώς ο ρόλος της δημόσιας τηλεόρασης. Μήπως πρέπει όμως να εκπαιδευτεί και το κοινό. Εδώ επιτίθεται ένα μεγάλο ερώτημα, το ότι ο οποιοσδήποτε μπορεί να γράφει και να λέει το οτιδήποτε, δεν σημαίνει, όπως το θέσατε και εσείς τώρα, ότι έχει μια αντικειμενικότητα. Έχει μια υποκειμενική άποψη. Το κοινό θα πρέπει να εκπαιδευτεί, είναι εκπαιδευμένο, εκπαιδεύεται σιγά σιγά. Τι πιστεύετε, να ξεχωρίζει εννοώ το πιστεύω τι. Ότι εκπαιδεύεται, γιατί πιστεύω ότι το κοινό διάβαζε τόσα χρόνια τα μεγάλα φύλλα των πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδων και μεγάλης εμβέλειας και ήξερε πότε διαβάζει ρεπορτάζ και πότε διαβάζει αρθρογράφο. Ήξερε πότε διαβάζει σχόλιο και πότε διαβάζει γεγονός. Νομίζω δηλαδή ότι υπάρχει ούτως ή άλλως στη δημοσιογραφία από τη φύση της μια διφυής υπόσταση. Εκτίθεται το γεγονός, αλλά εκτίθεται και η γνώμη αυτού που το παρουσιάζει. Και μιλάμε για τη σοβαρή δημοσιογραφία, έτσι όχι τη δημοσιογραφία που αναπαράγει δελτία τύπου. Νομίζω ότι η ελληνική δημοσιογραφία, παρά την κριτική που όλοι μπορούμε να τις κάνουμε, έχει δώσει δείγματα μιας σοβαρότατης σχολιαστικής παράδοσης με τα χρονογραφήματα, με τα άρθρα γνώμης, με τις θέσεις. Δηλαδή, μην τρελαθούμε, δεν γεννηθήκαμε χτες. Έχουμε διαβάσει και τις μεγάλες ελληνικές εφημερίδες τόσα χρόνια. Σχολιάζουν. Και ξέρει ο πολίτης ότι είναι άλλο πράγμα όταν του λέει στη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών υπόθηκε αυτό, και είναι άλλο πράγμα όταν του λέει τη γνώμη του ο δημοσιογράφος για το πώς εξηγούνται αυτά που του παρουσίασε ως γεγονότα. Αλλά να ρωτήσω λίγο για ποιο κοινό μιλάμε, ποιο θεωρείτε ότι είναι το κοινό σας. Και αυτό βέβαια είναι μια ερώτηση που απευθύνεται και στους τρεις που συμμετέχετε σε όλο αυτό. Και στον Αντώνη. Ναι, αν είναι ομόκεντροι ή εφαπτώμενοι κύκλοι αυτές οι κοινότητες που λέτε, το κοινό, αυτό που λέει ποιο η Μαρία είναι πολύ σημαντικό. Τα χαρακτηριστικά του και ηλικιακά. Τι γίνεται. Το ηλικιακά ξέρετε είναι παγίδα. Το λέω γιατί πολλοί νομίζουν ότι απευθυνόμαστε στην νεολαία, αλλά έχω δει εγώ
85άριδες που είναι στα social media τρομερά τα στήρι. Τα έχουμε δει κι εμείς. Κάτι θέλετε βέβαια, να πείτε. Δεν είναι η πλειοψηφία, σίγουρα. Πάντως υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά σε σχέση με το παρελθόν και τελειώνω με αυτό γιατί έχω καταχραστεί το χρόνο των άλλων. Παλιότερα δεν υπήρχε δίσδυση του διαδικτύου. Υπήρχε ένα 4-5-10% των νοικοκυριών που είχαν ίντερνετ. Αυτά τα νούμερα έχουν αλλάξει δραματικά πια. Υπάρχει τρομερή δίσδυση, ειδικά με τα smartphones και την επαφή με το διαδίκτυο μέσω του κινητού τηλεφώνου 24 ώρες το 24ωρο. Υπάρχει αυτή η ενημέρωση διαδικτυακή σε πολύ μεγαλύτερη δυσδυσιμότητα από ό,τι υπήρχε προηγουμένως. Νομίζω. Κάτι θέλετε να πείτε, κυρία Σταυρούλα, εσείς? Εγώ θα ήθελα να πω ότι αυτό που διαφοροποιεί, κατά τη γνώμη μου, ή θα θέλαμε να διαφοροποιεί το κοινό, που εμένα ο όρος, επειδή μου φαίνεται ένας όρος εξωτερικός σε σχέση με τον άνθρωπο τον οποίο απευθύνεσαι, δεν μου αρέσει, θα προτιμούσα να μην το χρησιμοποιώ. Τέλος πάντων, αυτό που το διαφοροποιεί είναι η διάθεση των ανθρώπων που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, το οποίο είναι ένα νέο εργαλείο, να συμμετέχουν στη διαδικασία του διαδικτύου. Αυτό τουλάχιστον εγώ θεωρώ, ή για να είμαι μάλλον πιο ακριβής, η κοινότητα στην οποία συμμετέχω εγώ απευθύνεται και θέλει να πλησιάσει και να την πλησιάσουν και να διευρυνθεί αυτή η κοινότητα, αυτοί οι χρήστες, αυτό το κοινό λέξη που αντιπαθώ. Εμείς θέλουμε δηλαδή, και θεωρώ ότι αυτό θα έπρεπε να είναι και το ζητούμενο γενικά στα νέα μέσα που έχουν τη δυνατότητα να έχουν όχι μόνο διάδραση αλλά και συμμετοχική δημιουργία περιεχομένου πια. Γιατί δεν είναι μόνο ότι παίρνουμε αντιδράσεις σε αυτό που λέμε, αλλά μπορούμε και να συνδιαμορφώσουμε περιεχόμενο πολλοί άνθρωποι μαζί. Να αποκτήσει υπόσταση αυτό που λέγεται δημοσιογραφία των πολιτών, σε εισαγωγικά ή όχι, διαλέγουμε και παίρνουμε, δηλαδή τη δυνατότητα. Αυτό τέλος πάντων που είχε πει ο Γκίλμορ όταν. Ναι, τη δυνατότητα λοιπόν να δίνουμε πληροφορία, να ελέγχουμε ήδη την πληροφορία, να ελέγχουμε την αξιοπιστία της, να είμαστε αξιόπιστοι, να δημιουργήσουμε και να βασιστούμε σε ένα κώδικα δεοντολογίας, τον οποίο εμείς προτείνουμε για παράδειγμα ως Radio Bubble. Τον έχουμε με κάποιο τρόπο διαμορφώσει, αλλά μπορεί να διαφοροποιηθεί. Ναι, στο Radio Bubble, ας πούμε, έχετε κάνει μια έρευνα να δείτε ποιο είναι αυτό το κοινό σε εισαγωγικά που έχετε? Δεν έχω απάντηση σε αυτή την ερώτηση, για να είμαι ειλικρινής. Περισσότερο γιατί δεν λειτουργούμε με τον παραδοσιακό τρόπο του ψάχνουμε να βρούμε πόσοι μας ακούνε και πόσοι θέλουν να μας ακούνε. Όποιος θέλει θα το βρει και απευθυνόμαστε σε οποιονδήποτε. Βασικά δεν απευθυνόμαστε. Δηλαδή δεν υπάρχει ο μονόδρομος της απεύθυνσης. Το λέω γιατί έχω γνώμη και πρέπει να την ακούσεις γιατί είναι σοβαρή και αξιόπιστη. Το λέω γιατί θέλω να εκφραστώ και θα με βρεις ή θα σε βρω επειδή θέλεις να εκφραστείς και να συνδιαμορφώσουμε. Κύριε Μπογδάνο, να ρωτήσω κάτι. Μπορεί οποιοδήποτε από εμάς πλέον να γίνει ένας μικρός, τι να το πω, εκδότης, δημοσιογράφος, δεν ξέρω ποιο χαρακτηρισμό να χρησιμοποιήσω? Μπορεί, αλλά και εδώ είναι μια καλή αφορμή για να γυρίσω στο εδώ τώρα. Δηλαδή, το Press Project είναι ανεξάρτητο μέσο που είναι δημοφιλές και έχει κάνει αρκετά πράγματα, από το να έχει άνθρωπο που να δίνει ανταποκρίσεις από τη Βόρεια Κορέα στην τελευταία κρίση, μέχρι το να μεταδίδει τις συνελεύσεις στο Σύνταγμα, ας πούμε. Αλλά υπάρχει ένα μέσα σε αυτό το οικοσύστημα, ο καθένας θα μπορούσε να κάνει και πολύ μικρότερα και ειδικότερα πράγματα. Και όλοι αυτοί έχουν ανάγκη από την ΕΡΤ. Αστεία. Αυτό είναι το θέμα, δηλαδή. Τι εννοώ? Με ποια είναι, ναι. Εννοώ ότι η ιδανική δημόσια υπηρεσία σε ένα κόσμο όπως το δικό μας, και η δημόσια τηλεόραση είναι μια τέτοια, πρέπει να δίνει για μένα δύο πράγματα. Το ένα είναι το βασικό, δηλαδή το δάπεδο, και το άλλο είναι η κορυφή, το avant-garde, το που μπορείς να φτάσεις. Όλο το ενδιάμεσο μπορεί να γίνει από τους ιδιώτες ή από τις κοινότητες. Ποια είναι λοιπόν αυτά τα δύο στην περίπτωση της ΕΡΤ? Σίγουρα πρέπει να πηγαίνει το σήμα παντού και σίγουρα πρέπει και ακόμα και ο αγράμματος να μπορεί να καταλάβει την τηλεόρασή του. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό η βάση. Όπως το BBC, ας πούμε, στα community radios που είναι φτωχά ή ξεκινάνε από το ίντερνετ για μια μικρή κοινότητα στο Λονδίνο, όταν δει, όπως η ΕΡΤ έβλεπε για το νέο ελληνικό κινηματογράφο, ότι έχουν μια δυνατότητα αλλά δεν έχουν κάποια μέσα, θα μπορούσε να παρέμβει για να τους δώσει μια μικρή συχνότητα για ένα διάστημα ή θα μπορούσε να τους βοηθήσει τεχνικά. Αυτή είναι η βάση που μπορεί να δώσει σε πολλά. Ας πούμε στο Radio Bubble, εάν έχουν μια συνεργασία σε μια σταθερή βάση, θα μπορούσε να τους δώσει μια συχνότητα. Να παρέμβει, να δώσει τη τεχνογνωσία της για μια συχνότητα, εάν πραγματικά καλύπτει κοινωτικές ανάγκες. Και το avant-garde είναι ότι όταν διαπιστώνουμε μία
έλλειψη ερευνητικής δημοσιογραφίας στην Ελλάδα, ειδικά τα τελευταία χρόνια, για οικονομικούς λόγους, για λόγους συμφερόντων μεγάλων, λόγω κρίσης, η δημόσια τηλεόραση, η ΕΡΤ, θα μπορούσε να πρωτοστατήσει, ας πούμε, σε ένα ίδρυμα, σε ένα foundation που να, βοηθάει την ερευνητική δημοσιογραφία και με crowdsourcing να αποφασίζονται, σύν το φιλτράρισμα των επιτροπών από ειδικούς, ποια ρεπορτάζ θα χρηματοδοτεί για την ευρύτερη κοινότητα. Δηλαδή, ο ρόλος της ΕΡΤ μπορεί να είναι ακριβώς... Crowdsourcing, θα σε διακόψω για να το καταλαβαίνει και... Ναι, σωστά. Να ψηφίζει το κοινό τι θέλει να ερευνηθεί. Μιλάμε για μια έννοια που αστόχως μπορεί να μεταφραστεί πολυπορισμός ή πληθωπορισμός, αλλά στην πραγματικότητα είναι όλος αυτός ο κόσμος που μπορεί να κάνει χρήση του προϊόντος που μπορεί να διανέμει ένα web media, έτσι, ένα μέσο, μια ιστοσελίδα, ένα σαν το δικό σας. Και αυτοί λέτε ότι επηρεάζουν ή ελέγχουν το τι ακριβώς, το τι περιεχόμενο ακριβώς δημιουργείται και διανέμεται προς τον πολίτη, έτσι δεν είναι? Γιατί εκφράζουν κάποιες ανάγκες της κοινωνίας πραγματικές. Δηλαδή, οι ανάγκες, δυστυχώς πάλι λέω, τα τελευταία χρόνια, ειδικά τα mainstream ιδιωτικά media, έχουν καταργήσει, ας πούμε, τη διαφορά μέσα στην είδηση και στο σχόλιο, έχουν περιορίσει την ατζέντα σε 3-4 θέματα που συζητιώνται σε αυτό το ηλεκτρονικό καφενείο, ας πούμε, που είναι τα παράθυρα και τα πάνελ. Δεν παράγουν καν ειδήσεις. Η κοινότητα όμως... Που είχαμε προηγουμένως, μας έλεγε ότι, επειδή κάνει έρευνες στο Πανεπιστήμιο, ότι το μοναδικό, τα μοναδικά κανάλια που παράγουν ειδήσεις είναι η NET και η ET3, όπου είναι κατά μέσο όρο γύρω στις 17-18 ειδήσεις το μίνιμουμ σε ένα δελτίο ειδήσεων. Ενώ πάνω από 2-3 ειδήσεις στα ιδιωτικά κανάλια σε ένα δελτίο ειδήσεων δεν έχουν. Και έχουν και σχολιασμό, και όχι ειδήσεις. Και να σημειώσω, και με συγχωρείτε εδώ και δεν θα. Όχι, εγώ συγχωρείτε που σας διέκοψα. Αν πάμε ένα βήμα παραπέρα και δούμε τι ειδήσεις παράγει το διαδίκτυο πραγματικές, εκεί πλέον έχεις μια βεντάλια ειδήσεων μπροστά σου που παράγονται από την κοινωνία, η οποία έχει ανάγκη να τις αναδείξει ως γεγονότα, που δεν φτάνουν ούτε στα πολύ μεγάλα μέσα και, δύσκολα φτάνανε και στην ΕΡΤ που γνωρίζαμε. Και εδώ, ας πούμε, είναι και μια βαθιά συζήτηση για το πώς θα θέλαμε να είναι και η ΕΡΤ πάλι την επόμενη μέρα. Μα ακριβώς. Το άνοιγμα στην κοινωνία, αυτό το νόημα. Κυρία Γαζή, να συμπληρώσω και να πω ότι ο ρόλος της δημόσιας ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, εκτός από την ενημέρωση, γιατί έχουμε επικεντρωθεί στη συζήτηση για την ενημέρωση και τη δημοσιογραφία, είναι η ψυχαγωγία, δηλαδή ο πολιτισμός, και είναι και η επιμόρφωση. Αυτά δεν είναι εύκολο να τα αναλάβει ένα μέσο διαδικτυακό χωρίς να έχει από πίσω μια οικονομική ενίσχυση η οποία δεν θα είναι κρατική. Και γι' αυτό το λόγο μιλάμε για τη σημαντικότητα της δημόσιας ραδιοφωνίας και τηλεόρασης διεθνώς. Αυτός είναι ο ρόλος της. Από εκεί και μετά ξεκινάει μια συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο η δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση θα πρέπει να εισέλθει στις νέες τεχνολογίες. Το BBC αποτελεί ένα παράδειγμα. Έχετε δει όλοι, φαντάζομαι, την πλατφόρμα του BBC, στην οποία μπορεί καθένας να μπαίνει καθημερινά και να αναρτά την είδησή του και να γίνεται και να παράγει περιεχόμενο. Αυτό είναι κάτι που φοβάται ακόμη στην Ευρώπη η δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση. Αλλά είναι το επόμενο βήμα. Είναι εκεί στο οποίο θα πρέπει να πάμε. Ωραία. Να κάνω μια ερώτηση εγώ γι' αυτό. Επειδή λειτουργεί πλέον όλο αυτό το οικοσύστημα των ψηφιακών μέσων πάνω στη λογική των κοινοτήτων, θέλω να προσδιορίσουμε το μέλλον δίνοντας ένα παράδειγμα. Τι είναι το ραδιόφωνο των κοινοτήτων? Δεν χρησιμοποιώ τους λατινικούς όρους, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε τι λένε. Είναι ένα ραδιόφωνο το οποίο εκπέμπει για ένα τοπικό κοινό. Είναι ένα ραδιόφωνο το οποίο, ή μια τηλεόραση αντιστοίχως, έτσι, μπορούν να γίνουν τα παράδειγμα τα αναλογικά. Ή σε κάποιου ειδικού ενδιαφέροντος θέματα που αφορούν μια πολύ συγκεκριμένη επαγγελματική πλέον κοινότητα, για παράδειγμα. Αυτό είναι το μέλλον. Ο τρόπος που παράγεται περιεχόμενο στοχευμένα για κάποιους, και αυτό πώς ενδιαφέρει και γιατί θα πρέπει να ενδιαφέρει το σύνολο. Λέτε δύο πράγματα. Να πω ότι είναι το ραδιόφωνο, τα μέσα κοινότητας. Τα μέσα κοινότητας δεν είναι ακριβώς τα διαδικτυακά μέσα, παρότι το διαδίκτυο έχει τη δυνατότητα να διαμορφώνει κοινότητες εξαιτίας της φύσης του. Σαν μέσο, είναι ένα μέσο το οποίο αναδεικνύει την κοινότητα.
αυτό, ότι το third sector, ο τρίτος πόλος, ο τρίτος τομέας, εν πάση περιπτώσει, των community media, είναι στην πραγματικότητα ραδιόφωνα και τηλεοράσεις, κυρίως ραδιόφωνα, γιατί δεν έχουμε τηλεοράσεις στην Ευρώπη, όπου δουλεύουν, λειτουργούν στην πραγματικότητα εθελοντικά, εκπροσωπούν μικρές κοινότητες και έχουν συχνότητες τοπικές, όχι εμβέλειες μεγάλες. Η δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση, με πρώτο το BBC, ενισχύει αυτές τις προσπάθειες. Είναι μια προσπάθεια να έχει λόγο, όπως είπατε προηγουμένως, πολύ σωστά, να έχει λόγο η κοινότητα, η οποία δεν έχει τη δυνατότητα να εκφραστεί με άλλο τρόπο. Είναι μέσα τα οποία λειτουργούν εθελοντικά και το βασικό τους χαρακτηριστικό είναι η εκπαίδευση. Εκπαιδεύουν τα μέλη τους, οι κοινότητες, στη χρήση των μέσων. Το διαδίκτυο, τα διαδικτυακά μέσα, δεν είναι κοινοτικά μέσα, τουλάχιστον έτσι όπως το ορίζουμε επίσημα, όμως αναδεικνύουν τις κοινότητες εξαιτίας της φύσης του μέσου που είναι το διαδίκτυο. Κυρία Γαζή. Ναι, Μαρία. Να. Κυρία Γαζή, ήθελα να ρωτήσω για ένα θέμα που έχει τεθεί και εδώ μέσα στη διάρκεια της παραγωγής ειδήσεων στο κανάλι μας, στην ΝΕΤ. Ένα βίντεο ερασιτεχνικό, το οποίο γίνεται είδηση εξαιτίας του περιεχομένου του, αρχίζει και κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, δεν υπάρχει από κάποιο επίσημο πρακτορείο, δεν υπάρχει από τους τεχνικούς του καναλιού, υπάρχει όμως στο διαδίκτυο. Η ποιότητά του είναι πολύ χαμηλή, αλλά όμως δείχνει την είδηση. Χρησιμοποιείται, πρέπει να χρησιμοποιείται από τη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Φαντάζομαι ότι κάθε δημοσιογράφος ξέρει ότι πρέπει πρώτα απ' όλα να ελέγξει την αξιοπιστία της πηγής. Εφόσον έχει ελεγχθεί, ποιότητα μας αφορά, είναι κάτι που πρέπει να μας αφορά. Είναι μια άλλη συζήτηση τώρα το θέμα της ποιότητας. Ναι, επειδή είναι μια συζήτηση που την κάνουμε πολύ εδώ μέσα, γι' αυτό σας ρωτάω. Είναι μια συζήτηση η οποία, για παράδειγμα, όταν βγάλαμε τα CD, μιλήσαμε για την ποιότητα στον ήχο και σε σχέση με το βινήλιο και τα ραδιόφωνα έπαιζαν CD και τα λοιπά. Ξαφνικά παίζουμε όλοι MP3 γιατί μας διευκολύνει και δεν άκουσα κανένα να μιλήσει για την ποιότητα που όλα τα ραδιόφωνα δουλεύουμε MP3. Άρα δεν θα νομίζω ότι είναι πιο θέμα. Εύκολη η απάντηση σε αυτό. Εάν έχεις τη δολοφονία ενός πρωθυπουργού, ενός υπουργού, ενός δεν ξέρω τι στον κόσμο και είναι έστω και από κινητό χαμηλής ποιότητας, μα σαφέστατα είναι ένα οπτικό ντοκουμέντο. Το παίζει αυτό το πράγμα. Απλά δεν σημαίνει αυτό το πράγμα ότι στέλνει μια δημόσια τηλεόραση να παίρνει με κινητά. Το ζητούμενο στη συζήτηση. Δεν είναι το ζητούμενο όμως αυτό. Είναι το θέμα και πώς θα είναι το θέμα. Η ουσία. Γιατί προφανώς όταν έχεις τη δυνατότητα να έχεις μια όποια καλή ποιότητα σε αυτό που προβάλλεις, την επιδιώκεις και το κάνεις. Αλλά αν δεν την έχεις τη δυνατότητα και έχεις την είδηση, εκεί τότε δεν σύσταμε με όρους. Προφανώς. Το δείχνουμε ή όχι. Εκεί όμως θα ήθελα να σημειώσω. Εδώ ρωτάω την άποψή σας. Δεν παίρνω θέση, ρωτάω την άποψή σας, γιατί είναι μια συζήτηση που έχει γίνει πολύ εδώ μέσα. Θα ήταν βέβαια πάρα πολύ θετικό εάν το έκαναν αυτό ιδιαίτερα τα δημόσια μέσα, γιατί εγώ με τα ιδιωτικά θα είχα πολλές αμφιβολίες αν θα ήθελα να το κάνουν. Αλλά ιδιαίτερα για τα δημόσια μέσα, επειδή θεωρώ ότι η ενημέρωση και το δημόσιο μέσο είναι αγαθό, θα ήθελα να βλέπω το σεβασμό του μέσου προς τον παραγωγό της είδησης, το σεβασμό και σε σχέση με το τι, υπό ποια άδεια παραχωρεί αυτή την είδηση. Γιατί υπάρχουν παραγωγοί είδησης που την παραχωρούν με την άδεια των Creative Commons, για παράδειγμα, οπότε μπορεί να τη χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε. Άλλοι που λένε ότι είναι δική μου και θα πρέπει να έχετε την άδειά μου, αυτός ο σεβασμός με ενδιαφέρει πάρα πολύ, ειδικά εφόσον με κάποιο τρόπο όλοι είμαστε δεξαμενοί και παραγωγοί περιεχομένου. Να κάνω μια παρατήρηση για αυτό που συζητούσατε αμέσως πριν. Ναι. Παρακαλώ. Επειδή εμείς δεν είμαστε στο Αναμάγκη Radio ενημερωτικό ραδιόφωνο, αλλά είμαστε, όπως είπα και πριν, πολιτισμικό, πολιτιστικό καταρχήν και ραδιόφωνο άποψης και λόγου, εκπομπών άποψης και λόγου, αυτό που είπατε για τις κοινότητες έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Κάθε τέτοιος φορέας διαδικτυακού ραδιοφώνου και δι' αυτός που κάνουμε εμείς που δεν κυνηγάει την είδηση, δημιουργεί μια σφικοφολιά ανθρώπων που όπως κάθε κοινότητα έχει τη δική της πολύ ωραία εσωτερική ιστορία. Αλλά η αλληλεπίδραση έχει πάρα πολύ να κάνει και με τη θεματολογία, όπως και το κοινό. Δηλαδή, στην τελευταία εβδομάδα, ας πούμε, στο Αμάγκη Radio, να φέρω ένα παράδειγμα για να γίνω κατανοητός, κάναμε τρία μέσα στα πολλά διαφορετικά αφιερώματα, ένα στην ΕΡΤ, με εκπροσώπους κομμάτων, φορείς, δημοσιογράφους κτλ. Ένα στον αντιρατσιστικό νόμο, πάλι το ίδιο, αλλά κάναμε και ένα αφιέρωμα στο βιβλίο της Γιάννας. Ήταν διαφορετικό το κοινό σε κάθε εκπομπή, ήταν διαφορετικός ο τρόπος διάδρασης, οι κώδικες επικοινωνίας, το τι περίμενε ο ακροατής, το τι ζητούσε. Στο ένα ήθελε να κάνει πλάκα, στο άλλο ήθελε να ενημερωθεί, στο άλλο ήθελε να πει την άποψή του, να πει τη γνώμη του, να ακουστεί, να βγει στον αέρα, να μιλήσει. Θέλω να πω δηλαδή ότι όταν
φύγουμε λίγο από το στενό πυρήνα του ενημερώνω το κοινό για τα γεγονότα, που εκεί, αν θέλετε, η δημόσια τηλεόραση έχει και μια αυτάρκεια. Δεν έχει ανάγκη εμάς για να το κάνει. Το κάνει από τη δεκαετία του 40, ας πούμε, 30, πότε ξεκίνησε το AIR. Αλλά πάμε στο πολιτισμικό, πολιτιστικό, ψυχαγωγικό και κυρίως στο θέμα άποψης και λόγου, που είναι κάτι που υπηρετούμε στο Ναμάγκη Radio. Εκεί μπορεί να είναι πραγματικά συνδημιουργή το κοινό. Και το έχουμε δει αυτό να γίνεται. Εγώ παρατηρώ, ας πούμε, στη δημόσια τηλεόραση που βλέπαμε εκπομπές, ακόμα και το Δελτίο Ειδήσεων της ΝΕΤ και της ΕΡΤ, που έλεγε «Ελάτε στο hashtag τάδε να μας βρείτε στο Twitter, να μας πείτε κάτι το οποίο θα το διαβάσουμε στον αέρα ή θα το μνημονεύσουμε». Δηλαδή, ακόμα και η ίδια η δημόσια τηλεόραση μπήκε στη διαδικασία να χρησιμοποιήσει τις δομές των κοινωνικών δικτύων, ώστε να μην είναι μονόπαντο από την τηλεόραση στον καναπέ μου εγώ να το βλέπω, αλλά να μπορώ και εγώ από τον καναπέ μου να πω στον παρουσιαστή ή τέλος πάντων στο newsroom της δημόσιας τηλεόρασης ότι εμάς μας ενδιαφέρει αυτό ή θέλουμε να πείτε αυτό ή παρατηρώ εκείνο. Εκεί νομίζω ότι είναι η σύγκληση που είπαμε πριν, που δείχνει το δρόμο. Για τη δημόσια τηλεόραση λέω ότι με ενδιαφέρει. Τα ιδιωτικά κανάλια κάνουν ό,τι θέλουν, είναι ιδιωτικά, είναι επιχειρήσεις, δεν τους κάνω εγώ κουμάντο. Αλλά για τη δημόσια τηλεόραση δείχνει το δρόμο πώς μπορεί πραγματικά να νιώθει ο πολίτης ότι δεν πραγματώνεται ο εφιάλτης του ανθρώπου που κάθεται και βλέπει και δεν μπορεί να κάνει τίποτα, αλλά μπορεί να πει από το σπίτι του την παρατήρησή του, το σχόλιο του, το τι τον ενοχλεί, τι του αρέσει, τι θα ήθελε να δει κλπ. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, νομίζω. Και τώρα το κάνετε. Και είναι πολύ σημαντικό που το κάνετε. 24 ώρες το 24ωρο, όχι με κονσέρβες από τα βίντεο τα παλιά, αλλά είστε 24 ώρες το 24ωρο on air, έτσι διαδραστικά, όπως θα το λέγαμε εμείς στο διαδίκτυο. Μακάρι να μπορούσαν να γίνουν και εξωτερικές λήψεις και ρεπορτάζ, αλλά να πω κάτι. Καταλαβαίνω ότι με αυτή την δραστηριότητα που έχετε και με τους ανθρώπους με τους οποίους επηρεάζετε, και είναι πολλά εκατομμύρια, και ενδεχομένως αυτό το κοινό δεν είναι προσθετικό. Το κοινό που είχατε εσείς χθες σε μια συζήτηση μπορεί να είναι το κοινό που έχει σήμερα ο Ηρακλής στο The Press Project ή το κοινό που θα έχει αύριο η κυρία Σταυρούλα. Το καταλαβαίνω αυτό, αλλά δύο απορίες πολύ κεντρικές. Ο πολιτικός κόσμος προσπαθεί να περάσει την προπαγάνδα του μέσω των ψηφιακών μέσων. Στις προεκλογικές περιόδου σας στέλνουν διαφημίσεις είτε μέσω της Google είτε απευθείας. Ενδιαφέρεται να περάσει την προπαγάνδα του μέσα από εσάς, γιατί η παρουσία πλέον του πολιτικού κόσμου είναι πολύ έντονη στο διαδίκτυο και στα social media. Και το δεύτερο ερώτημα είναι λίγο άσχετο, αλλά θα ήθελα να το συζητήσουμε αμέσως μετά. Υπό ποιους κανόνες γίνεται όλο αυτό το πράγμα? Δηλαδή, υπάρχει κάποια προτυποποίηση, κάποια πιστοποίηση ότι αυτός ο φορέας, ο ψηφιακός, έστω και ένα απλό site, έχει μια πιστοποίηση εγκυρότητας? Να απαντήσω εγώ στην πρώτη ερώτηση και μετά. Νομίζω και για τη δεύτερη είστε αρμόδια. Τώρα δεν ξέρω αν μας ακούτε. Ναι, έτσι, γιατί πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να το μαζεύουμε. Και ο Αντώνης πάντως. Ο Αντώνης, αν μας ακούτε. Ο Αντώνης, βεβαίως. Όλοι θα τοποθετείτε, γιατί είναι ένας τελευταίος γύρος τοποθετήσεων. Όσον αφορά την πολιτική και τη χρήση των κοινωνικών δικτύων και του διαδικτύου στην πολιτική επικοινωνία στην Ελλάδα, θεωρώ ότι οι πολιτικοί δεν γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιήσουν τα κοινωνικά δίκτυα και παρατηρούμε τα εξής φαινόμενα, ειδικά παραμονές εκλογών και προεκλογικών αναμετρήσεων, να γίνεται μια προσπάθεια καπήλευσης, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή την έννοια, του ίδιου του μέσου, το οποίο καταλήγει τις περισσότερες φορές στο να βλέπουμε όλη μια αδέξια προσπάθεια ανθρώπων που δεν έχουν καθόλου ασχοληθεί με το μέσο να προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο για προεκλογική εκστρατεία. Και αυτό είναι εμφανές. Αδέξια είναι και όταν διαφημίζονται μέσα από την Google και αυτό όμως για άτομα τα οποία. Κάποιον τον οποίο δεν θέλεις να βλέπεις μπροστά σου. Ναι, συμφωνώ. Αλλά για άτομα τα οποία δουλεύουν και είναι στο μέσο καθημερινά, αυτό φαντάζομαι δεν θα έχει και καμία επιρροή. Υπάρχουν αρκετές έρευνες που έχουν γίνει και στην Ελλάδα και φαίνεται ότι είμαστε πάρα πολύ πίσω σε αυτό το θέμα, στο κομμάτι της πολιτικής επικοινωνίας και της χρήσης των κοινωνικών μέσων και του διαδικτύου γενικότερα. Ο Αντώνης από το Omnia TV έχει να πει κάτι γι' αυτό. Έχετε, Αντώνη, μας ακούει ο Αντώνης? Ακούω. Ωραία. Έχεις να κάνεις ένα μικρό σχόλιο? Έχω να κάνω αρκετά σχόλια, γιατί τόση ώρα ακούω και δεν έχω τη δυνατότητα να παρέμβω. Λοιπόν, πρωτίστως,
Η κυρία Γαζή προηγουμένως μίλησε για χρηματοδότηση από τους κρατικούς φορείς για την ενίσχυση κοινοτήτων κτλ. Διαφωνώ καθέτος και οριζοντίως. Οι χρήστες είναι αυτοί που μπορούν να δώσουν τα λεφτά για να υπάρχουν αυτές οι κοινότητες. Οι χρήστες είναι αυτοί οι οποίοι θα χρηματοδοτήσουν τα εγχειρήματα που θα τους δίνουν την πληροφόρηση που θέλουν. Οι χρήστες. Έτσι. Δευτερευόντως. Δεν μίλησα, διακόπτω, Αντώνη, δεν μίλησα για το διαδίκτυο εγώ. Μιλούσα για τον πολιτισμό. Μιλούσα για, τα community, για, τα, για το community media, για τα κοινοτικά μέσα. Δεν μίλησα για το διαδίκτυο, το διαχώρισα. Σε αυτό συμφωνώ. Αυτό θεωρώ πως οι χρήστες πρέπει να έχουν τον πρώτο λόγο. Έτσι. Δευτερευόντως, για να το συνεχίσω. Ψευδονυμία. Δεν μιλήσαμε καθόλου. Είμαι υποκτομούση. Εμφανίζομαι ως υποκτομούση. Έτσι. Έχω κατηγορηθεί και εγώ και ο Γερογκρινιάρης και διάφοροι άλλοι πολλές φορές και από τον κύριο Μουρούτη και από τον κύριο Φαΐλο Χρανιδιώτη ότι είμαστε άπλητοι, παχαλάκηδες, κρυμμένοι πίσω από ψευδόνυμα. Εμείς βέβαια από την ΚΛΗ καταγγείλαμε την ομάδα αλήθειας, η οποία μέσα στην επωνυμία μιας νέας δημοκρατίας και πολλών πολιτικών και συμβούλων οι οποίοι πληρώνονται τη στιγμή που εσείς απολύεστε, δημιουργεί ειδήσεις, οι οποίες ειδήσεις είναι, πώς να το πω, βολικές για την ύπαρξή της. Λοιπόν, την ψευδονυμία, επειδή όλοι την κατηγορούν, είναι μια σημαντική αξία και σημαντικό δικαίωμα το οποίο πρέπει να διευρυνθεί. Και όχι μόνο αυτό, πρέπει να ανοίξει λίγο το μυαλό, να καταλάβουμε ότι έχει ένα συγκεκριμένο σκοπό στην ελεύθερη διακίνηση της πληροφορίας. Δεν είναι πρόβατα οι χρήστες. Μπορούν να διασταυρώσουν και οι ίδιοι ό,τι θέλουν και ας μην είναι δημοσιογράφοι. Και Αντώνη, συγγνώμη που σε διακόπτω. Αντώνη μου, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά ακόμα και εσύ, αν αρχίσεις και γράφεις το οτιδήποτε δεν μου αρέσει εμένα ή δεν συμφωνώ σύμφωνα με τη δικιά μου, με το δικό μου μυαλό, με τη δικιά μου κριτήρια, με τη δικιά μου αισθητική. Απλούστατα, δεν σε ακολουθώ, δεν σε ακούω, δεν σε διαβάζω. Τόσο απλά. Πολύ απλό είναι, ο χρήστης έχει την επιλογή. Όπως εγώ έχω την επιλογή να αναδείξω συγκεκριμένα θέματα, να κάνω τη μελέτη μου, να κάνω την ερευνά μου, να τη γράψω στο blog μου και ο χρήστης έχει το δικαίωμα να τη διαβάσει, να με κράξει, να με κάνει unfollow, να με κάνει blog, να μου ρίξει ξύλο, σε εισαγωγικά. Ναι. Έτσι, αυτό που έχει σημασία είναι αυτή ακριβώς η δομή, αυτή ακριβώς η σχέση, για να μιλήσουμε και για τη δημόσια τηλεόραση αύριο, με έναν τρόπο να δημιουργηθεί ατζέντα ούτως ώστε να υπάρξει. Αυτό είναι αυτό που χρειαζόμαστε στη δημόσια τηλεόραση. Να μπορεί να μιλάει η κοινωνία, όχι μέσα σε νόρμες, αλλά όπως είναι. Κοινωνία είναι και ο τρελός, κοινωνία είναι και ο ψεύτης, κοινωνία είναι και αυτός ο οποίος κάνει έρευνα και πληρώνει από την τσέπη του πράγματα προκειμένου να κάνει αυτή την έρευνα γιατί δεν την κάνει κάποιος άλλος. Κοινωνία είναι και όλοι αυτοί οι πολίτες οι οποίοι έχουν πράγματα να πούν. Αυτό θα θέλαμε από τη δημόσια τηλεόραση. Δεν μας νοιάζει ότι ο Χ, Ψ, Ω είναι ο Αντώνης, ο Γιώργος, ο Δημήτρης, ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Παπούλιας. Μας νοιάζει τι έχει να πει. Και εκεί νομίζω ότι πρέπει να κεντράρουμε αν θέλουμε μια δημόσια τηλεόραση που θα εξυπηρετεί και θα εκφράζει πραγματικά την κοινωνία. Σας θα παίξω απάντηση και για τον πολιτικό επηρεασμό, έτσι, γιατί έκανε και αιχμηρά σχόλια. Ο κύριος Μπογδάνος. Για το... Ναι, εγώ θέλω να πω ότι οι πολιτικοί δεν έχουν καταλάβει κάτι πάρα πολύ σημαντικό που όμως τους έχουν αφήσει και τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα να μπορούν να ζουν χωρίς αυτό, που είναι ο πραγματικός έλεγχος. Ο πραγματικός έλεγχος, δηλαδή η δοκιμή μέσα στο δημόσιο χώρο, μέσα σε ένα δημόσιο χώρο που οι πολίτες είναι πραγματικά πολίτες. Ακούμε, ας πούμε, στις τηλεοράσεις ότι πηγές, ολόκληρα δελτία ειδήσεων αποτελούνται από πηγές προσκύμενες μου είπανε. Κάποιος μου είπε να σας πω. Όλο αυτό δεν μπαίνει στον παραμικρό βάσανο, στην παραμικρή δοκιμή. Το πιστεύουμε γιατί αυτός έχει το κανάλι με τη μεγαλύτερη θεαματικότητα. Είναι προφανές ότι έτσι αισθάνεται παθητικός ο χρήστης και αισθάνεται όμως τρομερά ισχυρός ο πολιτικός, γιατί μέσα από τους δημοσιοσχεσίτες, δημοσιογράφους που έχει, μπορεί και ελέγχει τους κύκλους των ειδήσεων, το timing, πότε πρέπει, όχι απαραίτητα τι θα υποθεί, αλλά πότε πρέπει να απογοητευτεί ο κόσμος, πότε πρέπει να ξαναενθουσιαστεί. Είναι ένα πολύ ειδικό timing αυτό, που στο ίντερνετ, η ελευθερία που υπάρχει στο ίντερνετ δεν επιτρέπει ακριβώς αυτό το χρονισμό. Και νομίζω ότι
Είναι πάρα πολύ σημαντικό η δημόσια τηλεόραση εκεί να έρθει κοντά σε αυτό το οικοσύστημα, γιατί πραγματικά αξίζει να ξαναδούμε τις πηγές των ειδήσεων έτσι όπως είναι. Γιατί θέλω να δώσω εδώ ένα τελευταίο παράδειγμα πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Μερικές φορές αυτό που αποκαλύπτεις δεν είναι κάτι, ένα σκάνδαλο κοσμοϊστορικό, αιχμηρό. Είναι μια αλήθεια που είναι μπροστά μας, όπως το κλεμμένο γράμμα του ΠΟΕ, ας πούμε, που η λύση ήταν ακριβώς μπροστά μας, αλλά επειδή είναι μπροστά μας δεν τη βλέπουμε. Για παράδειγμα, την άνοιξη του 2010, στα πανεπιστήμια, στα Ivy League, στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια στην Αμερική, στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια στην Ευρώπη, σε φόρα, γινόταν εκπληκτικές συζητήσεις για την Ελλάδα και τι εναλλακτικές λύσεις είχε τότε. Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά την Ελλάδα τώρα έχουν πρώτο θέμα. Αυτή τη στιγμή αυτό δείχνει η γαλλική τηλεόραση, έτσι. Αυτή τη στιγμή αυτό δείχνει το τέλος. Αυτό το μαύρο στην οθόνη, με τα πρωτοσέλιδα. Εκράν One and Grace, μαύρη οθόνη στην Ελλάδα. Εκπομπή αφιερωμένη, όπως φαίνεται, στην Ελλάδα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή η συζήτηση είναι πολύ σημαντικό ότι δεν πέρασε καθόλου στα μαζικά μέσα ενημέρωσης εδώ. Δηλαδή, οι σημαντικότεροι άνθρωποι που είχαν κάτι να πούν πάνω στην πολιτική οικονομία έλεγαν αυτά που οι εδώ ομιλούσες κεφαλές της τηλεόρασης χαρακτήριζαν τρελά και παράλογα και επέμεναν σε ένα μονόδρομο. Εάν δεν υπήρχε αυτό το οικοσύστημα να τις φέρει αυτές τις νόμες και να αναγκάσει έστω και απλά μερικούς από αυτούς τους καθηγητές να έρθουν και σε αυτά τα μεγάλα μίντια μετά από 2 χρόνια, ας πούμε, όταν πλέον για αρκετά πράγματα ήταν αργά, και όταν αυτό το οικοσύστημα πραγματικά έφερνε στην Ελλάδα την εξωστρέφεια. Δεν την έφερνε οι τηλεοράσεις. Οι τηλεοράσεις είχαν βρεθεί σε ένα καβούκι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, είναι μονόδρομος, μη μας ρωτάτε, πολεμάνε τα βουβάλια μεταξύ τους κτλ. Νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό. Και να τελειώσουμε και με την κυρία Σταβουλά. Ένα πολύ μεγάλο μέρος του πολιτικού κόσμου που ασκεί και εξουσία, δηλαδή είναι και σε κυβερνητικές θέσεις, και ίσως και γενικότερα χαρακτηριστικό του πολιτικού κόσμου, είναι ότι δεν, θα το έλεγα λίγο κομψά, ζουν στη φούσκα τους. Θα μπορούσα να το πω πολύ χειρότερα. Δηλαδή, μπορούν να δώσουν ένα λόγο σε ένα ακροατήριο κομματικό δικό τους, όπου θα τους χειροκροτούν. Δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν άμεσα την κριτική του ακροατηρίου. Στο διαδίκτυο είσαι διάτριτος στην κριτική. Εκτεθειμένος διαρκώς και μπορείς να ακούς την κριτική και με ευγενικό και με μη ευγενικό τρόπο. Διότι δηλαδή το διαδίκτυο είναι ένα ανθρώπινο δίκτυο και ακούς και το θυμό και τη στοργή. Η παρουσία τους είναι μια σοβαρή παρουσία ή μια παρουσία τρόλ, όπως λέτε? Η παρουσία τους, κατά τη γνώμη μου, να σας πω, κατά τη γνώμη μου, είναι παρουσία τρόλ, διότι μας μεταφέρουν τις ειδήσεις που λένε στις τηλεοράσεις. Αυτό το διαδίκτυο δεν το χρειάζεται. Δηλαδή, εγώ δεν χρειάζομαι να ξέρω πού θα μιλήσει ο κύριος Σαμαράς ή ότι στο λόγο του κύριου Σαμαρά υπάρχει ένας τίτλος. Δεν με αφορά αν θα το δω, θα το δω από τη τηλεόραση. Έτσι, ναι, για παράδειγμα, το χρησιμοποιώ ως παράδειγμα, δεν υπονοώ οτιδήποτε. Και εξού και στο διαδίκτυο δεν έχουν την παρουσία που θα μπορούσαν να έχουν. Επίσης, δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν. Επειδή προφανώς φαντάζομαι ότι είναι και πολύ άσχολοι σε διάφορα επίπεδα, δεν μπορούν να έχουν και την άμεση επαφή. Αλλά αυτό είναι το δεύτερο επίπεδο. Η σχέση των πολιτικών με τα μέσα, τα ανεξάρτητα μέσα, έχει να κάνει μόνο, κατά τη γνώμη μου, προφανώς μέσα σαν το δικό μας υπάρχουν κάποιες απόψεις που δεν θέλει να εμφανίσει. Συμφωνώ, ας πούμε, με το Αμάγκη ότι νεοναζιστικές απόψεις δύσκολα θα βρουν βήμα, για παράδειγμα, στο Radio Bubble. Αν όμως υπάρχει οποιοδήποτε πολιτικός άνθρωπος, εκφραστής, ο οποίος είναι διατεθειμένος να ακούσει αυτή την κριτική και να απαντήσει σε αυτή και όχι να πάει σε ένα στούντιο που θα τον χαϊδέψει ο δημοσιογράφος και θα βάλει και προαπαιτούμενο στο δημοσιογράφο για το τι ερωτήσεις θα κάνει, μπορεί να πατήσει, να έρθει μπροστά στην πόρτα. Μάλιστα. Αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, το θέμα είναι τεράστιο, είναι μεγάλο. Εδώ είμαστε εμείς. Όσο θα είμαστε με αυτή τη μορφή, εμείς ανοιχτά, με τα μικρόφωνα, ανοιχτές τις κάμερες, θα καταγράφουμε τις απόψεις. Νομίζω ότι χρειάζονται και άλλες συζητήσεις γύρω από αυτό το θέμα. Δεν τελειώνει μέσα σε μία μισή ώρα συζήτησης αυτό το θέμα. Είναι ανεξάρτητο, είναι μεγάλο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω. Επαρκεί να σας ευχαριστήσουμε όλους τους ανθρώπους που στα ψηφιακά μέσα, γιατί έχουν βοηθήσει πάρα πολύ την ΕΡΤ. Αυτοί έχουν αναδείξει την ΕΡΤ. Αυτοί παλεύουν. Είναι εκατοντάδες. Θα δείτε στην ιστοσελίδα της ΕΡΤ, ertopen.com, ότι υπάρχουν εκατοντάδες που αναμεταδίδουν σε όλο τον κόσμο
το σήμα της ΕΡΤ. Αυτό που βλέπετε τώρα το βλέπουν εκατοντάδες και χάρη σε αυτούς τους ανθρώπους. Να ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν και την κυρία Κατερίνα Σταυρούλα και την κυρία Γαζή και τον κύριο Ηρακλή Μπογδάνο και τον κύριο Χρήστο Γραμματίδη και τον Αντώνη το υποπτωμούσιο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.